Ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα. Έχουμε εκεί απέναντι έναν Ερντογάν, ο οποίος φωνάζει και λέει «Με εξαπάτησε ο Τσίπρας». Εμείς δεν απαντάμε στον Ερντογάν να του πούμε «Εσείς απατεώνας». Βγαίνει ο Καμένος χθες και το λέει «Στρελός». Κοιτάξτε. Αυτά είναι ζητήματα, γιατί στο Αιγαίο, το Αιγαίο, ναι, από ό,τι φαίνεται ανεβάζει θερμοκρασία, κύριε Κούλογλου. Ναι. Η αντιμετώπιση της Τουρκίας θέλει αποφασιστικότητα, αλλά θέλει και ψυχραιμία. Τέτοιου είδους δηλώσεις ότι είναι τρελός ο άλλος δεν βοηθάνε. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι είναι ο Ερντογάν ο οποίος ευθύνεται για την κλιμάκωση αυτής της όξης, με αυτά που λέει και με αυτά που κάνει. Mm-hmm. Και ενώ κυρίως την ομιλία των δύο Ελλήνων αξιωματικών, την οποία θέλει να τη χρησιμοποιήσει σε ένα διαπραγματευτικό παζάρι. Λέτε ότι κακώς τον χαρακτήρισε τρελό, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που λέει ότι ο άλλος συνεχώς προκαλεί. Ναι, είναι, αλλά ακόμα και τρελός να ήταν, στην διεθνή διπλωματία το αποφεύγει αυτό το πράγμα. Mm. Ακόμα και δεν έχει να κάνει με το Μουσολίνι που ήταν κιόλας, ας πούμε, διαταραγμένος. Mm. Ψυχολογικά. Ενώ θεωρώ ότι ο Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει ένα τελείως αυταρχικό αντιδημοκρατικό κατήφορο. Απ' την άλλη μεριά, οι κινήσεις του δεν είναι τρελές. Οι κινήσεις του είναι καλά σχεδιασμένες. Απλώς ο Ερντογάν αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να δίνει στο κοινό του, πρέπει να δίνει στο κοινό του κάθε μέρα κάτι για να το κρατάει φανατισμένο. Και του πετάει διάφορα πράγματα. Άρα κακώς τον είπαμε για εμείς Σουλτάνο με την ανακοίνωση του Μαξίμου. Εγώ την ανακοίνωση του, την λέξη Σουλτάνο θα την είχα αποφύγει. Θα είχα απαντήσει στην κλιμάκωση. Αλλά δεν είπαμε Σουλτάνο ακριβώς. Υπόθηκε αλλιώς ήταν η διατύπωση, το υπονοούσε αυτό. Ναι. Η διατύπωση είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει Σουλτάνος να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά πρωθυπουργός που δεν μπορεί να παρέμβει στη δικαιοσύνη. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ψύχρεμα και επίσης με ομόνοια και συνεργασία στην Ελλάδα. Και αυτό είναι που με ανησυχεί πάρα πολύ και δεν βλέπω. Ότι εδώ πέρα ακόμα και ένα μεγάλο εθνικό θέμα που ανοίγεται αυτή τη στιγμή, κοιτάμε να κάνουμε αντιπολίτευση, να δούμε τώρα αν τι είπε ο Τσίπρας, τι του είπε ακριβώς το Ερντογάν, τι λες και είναι αυτό το ζήτημα. Δηλαδή όταν οι 8 ήρθαν εδώ, από τη στιγμή που πατήσαν το πόντο, είχε δημιουργηθεί πολύ μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Το ξέραμε. Mm-hmm. Είτε του είπε έτσι, είτε δεν του είπε. Και τους εκ των υστέρων το ζήτησε. Τώρα δηλαδή κολλάμε σε λεπτομέρειες, ενώ αυτή τη στιγμή σε κάποια θέματα τουλάχιστον, παιδί μου, θα πρέπει να υπάρχει μια στοιχειώδης ελληνική ενότητα. Αυτό θέλω να πω. Συμφωνούμε απολύτως και μας έκανε εντύπωση το γεγονός ούτε καν ενημέρωση μεταξύ πολιτικών αρχηγών στη χώρα μας δεν είχαμε για τα ζητήματα αυτά την ίδια ώρα που ο Ερντογάν όταν γύρισε στη χώρα. Αυτός ο Σουλτάνος, ο φασίστας, ο αυτοκράτορας, ο δικτάτορας όπως τον λέμε εμείς, με το που πήγε στη χώρα του, συγκάλεσε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Εξωτερικής Πολιτικής, όπως λέγεται στην Τουρκία. Εμείς ακόμη παιδευόμαστε για το αν θα πάει ο Κουμουτσάκος, αν δεν πάει ο Μητσοτάκης, άμα τον ενημερώσει ο Τσίπρας. Μα αφού δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης απέχει από οποιαδήποτε ενημέρωση. Ναι, όχι, ο Μητσοτάκης είπε να με ενημερώσει ο Τσίπρας, όχι ο Υπουργός. Αυτό αφορά το Μακεδονικό, λέτε τώρα. Γι' αυτό δεν λέτε. Ναι, εσείς τώρα ως δημοσιογράφος. Διαπραγματεύεστε, γύρισε ο Τσίπρας και ήθελε να ενημερώσει τους πολιτικούς αργούς. Εσείς ως δημοσιογράφος. Δεν ενημέρωνε, φωνάζανε ότι δεν το. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Αφαιρέστε λίγο την ιδιότητα του Ευρωβουλευτού ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κούλου. Πείτε μου, ως δημοσιογράφος έχετε τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης σε ένα μείζονο σημασίας εθνικό θέμα να ενημερώνεται από τον Υπουργό και όχι από τον Πρωθυπουργό. Θα το δεχόσασταν εσείς ως. Μα αυτό είναι συνδυσμένη πρακτική εκεί, θα κολλήσουμε τώρα. Γιατί δεν γίνεται, ας πούμε, μια. Γιατί. Του ελληνικού λαού, ποιος θα ενημερώσει τον κύριο Μητσοτάκη. Όχι. Θα έπρεπε να βρεθούν. Να έχουμε μια θέση απέναντι στην Τουρκία. Επειδή είπατε. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Επειδή είπατε ότι πρέπει να βγούμε ενωμένοι, θα έπρεπε να συγκληθεί με τόσα ανοιχτά ζητήματα ένα εθνικό συμβούλιο. Δεν έπρεπε. Μα στην ουσία δεν το ζήτησε κανείς αυτό το. Στο προτείνει ο Πρωθυπουργός, θα πάνε. Δεν νομίζω να τολμήσει κάποιος να μην πάει. Μα δεν το ζήτησε κανείς. Το ζήτησε κανείς από την Αντιπολίτευση Εθνικό Συμβούλιο. Και κοιτάξτε να δείτε αυτό. Ο Θεοδωράκης νομίζω το πρότεινε. Ο Θεοδωράκης το πρότεινε. Είναι ένα μόνιμο σχήμα ο Θεοδωράκης. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να επίσης και στην κοινή γνώμη την ελληνική και στη διεθνή κοινή γνώμη να μην δείξουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση έκρηξης ανάγκης. Αυτό δεν θα κάνει καλό σε κανένα. Ούτε σε εμάς, ούτε στην ισχύα των πολιτών μας, ούτε στον τουρισμό μας. Πρέπει να διατηρήσουμε χαμηλούς τους τόνους. Πάμε για την καλύτερη τουριστική περίοδο της ιστορίας μας. Σωστό είναι αυτό το τελευταίο που λέτε και φοβάμαι ότι θα μας τα χαλάσει ο Ερντογάν. Λοιπόν, όταν λοιπόν δημιουργούμε ένα τέτοιο κλίμα, είναι αρνητικό και θα πρέπει να σταματήσει αυτό. Ναι. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία, αγαπητέ μου κύριε Κούλογλου.
Κάποιος πρέπει να αφήσει λίγο στην άκρη το επικοινωνιακό, κομματικό, μικροκομματικό. Δεν ξέρω αν είναι ο Μητσοτάκης, αν είναι ο Καμένος, αν είναι ο Τσίπρας, ποιος θα είναι. Αλλά η εικόνα που δίνουμε με δύο ανοιχτά θέματα, πολύ ορθά ανοιχτά, και το Σκοπιανό και αυτό με τους Τούρκους, η εικόνα που δίνουμε δεν είναι η εικόνα που περιποιεί τιμή για μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει ζητήματα. Και θα ήθελα, επειδή έχει την ιδιότητα του ευρωβουλευτή, να μου πείτε με πολιτικές συμμαχίες τι κάνουν. Δηλαδή σε όλο αυτό που συμβαίνει εδώ στην περιοχή. Ποιες είναι οι πολιτικές συμμαχίες στις οποίες επενδύουμε? Να, ο Ερντογάν 4 του μήνα συναντάται με τον Πούτιν και με τον Ιρανό ηγέτη. Μάλιστα θα κάνουν συμφωνία να επισπευστεί η διαδικασία να πάρει τους SS-400. Εμείς τι κάνουμε εδώ? Ποιες είναι οι συμμαχίες μας? Κοιτάξτε, καταρχήν εντάξει, εμείς έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ένας πολύ ισχυρός σύμμαχος και σε αυτή την περίπτωση την έχουμε μεταξύ μας. Εντάξει, όπως είπατε απέναντι στο θέμα της Ρωσίας, η Ελλάδα κράτησε πολύ επιφυλακτική στάση στις κυρώσεις που επιβλήθηκαν τελευταία και κυρίως στο, τώρα ακόμη πιο πρόσφατα στο θέμα των διπλωματών οι οποίοι απελάθηκαν από μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, πάρα πολλές. Mm-hmm. Η Ελλάδα εκεί δεν απέλασε, δηλαδή έχουμε ένα διάβλο επικοινωνίας με τον Πούτιν, που επίσης είναι μια καλή νομίζω τακτική αυτή. Και από εκεί και πέρα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω οι σχέσεις μας είναι πολύ καλές. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχουμε συμμαχίες ως χώρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Πάντα μπορείς να κάνεις και κάτι καλύτερο, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δεν νομίζω ότι υστερούμε. Ως χώρα το λέω τώρα, όχι ως κυβέρνηση. Αφήστε την κυβέρνηση. Κύριε Κουλού, και εγώ ως χώρα έτσι αναφέρθηκα. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο Τσίπρας ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, δεν βλέπω πολιτικές συμμαχίες. Πώς δεν βλέπετε πολιτικές συμμαχίες? Αν εξαιρέσουμε την παρέμβαση της Ευρώπης προχθές. Στην τελευταία σύνοδο, Ευρωπαϊκή Σύνοδο. Αυτό, ναι. Αν εξαιρέσω αυτό, το ΝΑΤΟ, ας πούμε, νύπτει τα σχήρα του στη σχέση μας με τους γείτονες. Για τους δύο αξιωματικούς που, αν το πάρουμε διευρυμένα, είναι και στρατιώτες του ΝΑΤΟ. Δεν είναι κατ' επέκταση. Λίγο αδόκιμο είναι, σε εισαγωγικά, αν θέλετε, βάλτε το. Αλλά όταν είναι στρατιώτες μιας χώρας του ΝΑΤΟ, οι δύο αξιωματικοί είναι και στον. Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να πάρει θέση, γιατί δεν μπορεί να πάρει άμεσα θέση, γιατί το ΝΑΤΟ είναι με χώρα, κράτος μέλος και η Τουρκία. Ναι, λέω, μήπως δεν πείσαμε ότι έχουμε δίκιο. Αυτό λέω. Δηλαδή, αν είναι καταφανώς προκλητικοί οι Τούρκοι που για μας έτσι είναι, γιατί δεν γινόμαστε πιστευτοί? Αυτό λέω. Γινόμαστε και παραγινόμαστε. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Τουρκίας για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο και την Κύπρο που έγινε πριν από 15, βγήκε στη Σύνοδο Κορυφής πριν από 15 μέρες, ήταν η ισχυρότερη καταδίκη που έχει γίνει εδώ στην ιστορία της Τουρκίας. Ναι. Δεν υπήρχε άλλη καταδίκη. Αυτό ήταν και επίσης το μήνυμα, δώστε πίσω τους δύο στρατιωτικούς. Και αυτό. Στην πρόκληση του Ερντογάν, κύριε Κούλογλου, ο οποίος λέει ότι μου υποσχέθηκε ο Τσίπρας και είναι αφαιρέγγυος, πώς πρέπει να απαντήσουμε, τι λέτε? να απαντήσουμε εμείς. Ναι, γιατί προχθές ο προκλητικός για ακόμη μια φορά Ερντογάν αναφέρθηκε σε αυτό. Ότι ο Τσίπρας μου υποσχέθηκε ότι θα μου του στείλει πίσω. Πρέπει να απαντήσουμε κοιτώντας τα συμφέροντα της χώρας μας. Ποια είναι τα συμφέροντα της χώρας μας? Να πούμε, να στοιχηθούμε σε αυτή τη φάση εναντίον του Ερντογάν και της Τουρκίας. Και όχι να κριτικάρουμε το Τζίπρα. Η αντιπολίτευση πιστεύει περισσότερο στον Ερντογάν παρά τον Τζίπρα. Δεν για κριτική, λέω τώρα για εσάς. Τι θα πρέπει να κάνουμε, δεν είναι θέμα κριτική. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι πιστεύουν τον Ερντογάν παρά τον Τζίπρα. Το θεωρείτε σωστό αυτό? Γιατί ακόμα δεν βγαίνει, όχι αυτό Τσίπρας. Λέω. Δεν θα ήθελατε και να βγει ο Τσίπρας και να του πει λέτε ψέματα? Εμείς τι έπρεπε να κάνουμε? Να του πούμε ότι λέει ψέματα. Και ανού. Του Ερντογάν, ότι δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο. Μα αυτό τόση ώρα αυτό δεν λέμε, ότι δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτό το επίπεδο με τον Ερντογάν. Και να τον αφήνουμε να λέει ότι η Ελλάδα ψεύδεται. Και να το επιτρέπουμε να λέει ότι η Ελλάδα ψεύδεται. Και σχέση μας μεταξύ, αποφεύγοντας όλα αυτά τις ψεύτης και τα λοιπά, είσαι το ένα είσαι τ' άλλο. Δεν μας συμφέρει όμως αυτό, είναι τροφή στον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δίνει στο κοινό του κάθε μέρα, πρέπει να του πετάει ένα κόκκαλο. Ναι, γιατί έχει εκλογές του χρόνου. Έχει εκλογές του έχετε, χρόνου. Έχει ανοιχτά μέτωπα και θέλει για επικοινωνιακούς λόγους στο εσωτερικό του. Έχετε δίκιο. Το βλέπετε κάθε μέρα. Σε αυτά συμφωνούμε απολύτως, κύριε Κούλογλου. Ο Ερντογάν κάνει μια πολιτική προς το εσωτερικό του, αλλά άκρες της πολιτικής του επηρεάζουν και τη σχέση του με την Ελλάδα.
Αυτές τις άκρες δεν τις κόψουμε, αυτό λέω. Δεν είπα να κάνουμε πόλεμο. Αλλά δεν μπορεί να σου λέει, μου είπες ψέματα και εμείς να καθόμαστε και να μην του λέμε είσαι ψεύτης εσύ. Μάλιστα. Εσείς θέλετε να το κλιμακώσουμε. Όχι να το κλιμακώσουμε. Εγώ δεν είμαι, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης να είμαστε σταθεροί ότι το θέμα αυτό δεν μπορεί, δεν είναι θέμα του Πρωθυπουργού της χώρας, γιατί δεν είναι Σουλτάνος πράγματι. Είναι θέμα της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη αποφασίζει, έτσι δεν μπορεί να κάνουμε. Τίποτα άλλο, κύριε Ερντογάν, συγγνώμη. Σε εσάς μπορεί να είναι διαφορετικά και να τα κάνετε εσείς. Ωραία, να αποφασίζετε εσείς για όλα. Και πράγματι αποφασίζει για όλα. Γιατί όποιος δικαστής. Ναι, γιατί είναι Σουλτάνος, το ξέρουμε. Του μπει μπροστά, είναι. Τον καθαρίζει και φοβούνται όλοι, πάρα πολύ. Σωστό αυτό είναι. Πρέπει να λέμε εμείς. Και είναι. Να προβάλλουμε το στοιχείο ότι η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα με ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Πάει, τελείωσε. Το ένστικτό σας στο δημοσιογραφικό τι λέει, θα πάμε σε εκλογές το 19 ή νωρίτερα. Το 19 θα πάμε σε εκλογές. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάμε νωρίτερα σε εκλογές. Το 19 θα πάμε, αφού έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος, έχουμε βγει από το μνημόνιο και έχει αρχίσει η οικονομική ανάκαμψη, η οποία, να ξέρετε, ότι είναι πολύ πιο γρήγορη από αυτήν που περιμέναμε και περίμεναν όλοι. Και αυτό έχει εντυπωσιάσει όλους και διεθνώς. Mm-hmm. Και θα το δείτε και τις επόμενες μέρες που θα βγουν και καινούργια στοιχεία. Εγώ είμαι σε αυτό που λέτε βέβαιος ότι θα συμβεί. Το λέω κάθε μέρα εδώ στον Focus, ότι θα πάμε καλά. Γιατί ακριβώς ακολουθήσαμε το τρίτο μνημόνιο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι λογικό αυτό να συμβεί και δεν με χαλάει. Φυσικά η οικονομία θα στρώσει. Με όλο αυτό που κάναμε και συμβαστήκαμε τους δανειστές, αλίμονα δεν έστρωνε. Θα είχαν εκτεθεί και οι ίδιοι, κύριε Κούλογλου, με το τρίτο μνημόνιο. Και στα πρώτα δύο μνημόνια. Δεν τα ακολουθήσαμε. Δεν τα ακολουθήσαμε. Δεν τα ακολουθήσαμε για όποιους λόγους. Πολιτικό κόστος, αυτό το ένα, αλλά δεν ξέρω γιατί. Δεν τα ακολουθήσαμε. Φύγω από το εφαρμόσαμε πυθυνίως και με αποτελεσματικότητα. Έχουμε καρπούς. Εγώ και δεν ειρωνεύομαι, το εννοώ. Δηλαδή βλέπω ότι πραγματικά η οικονομία θα ανοίξει οι μεγάλοι δείκτες. Τώρα η καθημερινότητά μας σιγά σιγά και θα βελτιωθεί. Αλλά αυτό έγινε λόγω του ότι εφαρμόσαμε πιστά το τρίτο μνημόνιο. Το εφαρμόσαμε με. Όχι μόνο το εφαρμόσαμε. Ψηφίσαμε και πράγματα και για μετά. Για να διευκολύνουμε τις αγορές να μας δανείσουν. Είναι πάρα πολύ απλά, αλλά έτσι είναι η πολιτική. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εγώ χάρηκα που τα είπαμε πραγματικά. Και επειδή μου γράφει κάποια κυρία, αυτό το Focus Media που ενδεχομένως είδατε στη λίστα δεν είμαστε εμείς. Επειδή είπατε για κάτι για Κελπνό, είναι εταιρεία της Αθήνας. Ίσως να μπερδευτεί. Εγώ δεν είπα, εμείς για Focus. Έτσι, γιατί είναι μια εταιρεία στην Αθήνα, η οποία δεν ξέρω για ποια είναι βασικά. Δεν την γνωρίζω καν. Να είστε καλά, αγαπητέ μου κύριε Κούλογλου. Γεια σας, γεια χαρά. Focus 103,6.